Η δασκάλα μου κράτησε την υπόσχεσή της και ήρθε σήμερα σπίτι τη στιγμή που ετοιμαζόμασταν να πάμε με τη μητέρα κάτι ρουχαλάκια σε μια φτωχή γυναίκα. Είχαμε να τη δούμε ένα χρόνο στο σπίτι μας. Την υποδεχτήκαμε όλοι με πολύ χαρά. Πάντα η ίδια, μικροκαμωμένη, με το ίδιο πράσινο βέλο γύρω στο καπέλο της, πάντα ατιμέλυτα τιμένη και σχεδόν αχτένιστη, γιατί ποτέ δεν βρίσκει καιρό να σενιαριστεί. Ήταν όμως ακόμα πιο χλωμή από πέρσι, με μερικές άσπρες τρίχες και όλο έβηχε. Η μητέρα μου τη ρώτησε, «Πώς πάει η υγεία, αγαπητή μου δασκάλα? Διόλου δεν προσέχετε τον εαυτό σας». «Δεν πειράζει», απάντησε με το χαροπό αλλά και λίγο μελαγχολικό της χαμόγελο. «Μιλάτε πολύ δυνατά», συμπλήρωσε η μητέρα μου. «Κουράζεστε πολύ με τα παιδιά». «Πράγματι, πάντα η φωνή της ακούγεται. Τη θυμάμαι από τότε που την είχα δασκάλα. Μιλάει συνέχεια, μιλάει για να μην αφήνει τα παιδιά να αφαιρούνται και δεν μένει καθιστή ούτε ένα λεπτό. Ήμουν σίγουρος ότι θα έρθει. Ποτέ δεν ξεχνάει τους μαθητές της. Για χρόνια θυμάται τα ονόματά τους. Τις μέρες των διαγωνισμών τρέχει στο διευθυντή να μάθει τι βαθμό πήραν. Τους περιμένει στην έξοδο. Ζητάει να δει τις εκθέσεις τους για να παρακολουθεί την πρόοδό τους. Πολλές φορές έρχονται να τη βρουν μαθητές της που πάνε στο γυμνάσιο, που φοράν πια μακριά παντελόνια και ρολόι. Σήμερα ήταν κατακουρασμένη. Μόλις είχε γυρίσει από το μουσείο που είχε πάει με κάτι μαθητές της όπως κάθε Πέμπτη. «Καημένη μου δασκάλα, πόσο αδυνάτησες καλή μου. Μένεις όμως πάντα κεφάτη και ζωηρή. Και όταν μιλάς για το σχολείο, το πρόσωπό σου λάμπει ολόκληρο. Ήθελε να ξαναδεί το κρεβάτι μου, όπου πριν 2 χρόνια είχε έρθει να με δει που ήμουν άρρωστος. Τώρα κοιμάται και ο αδερφός μου». Στάθηκε και το κοίταξε για λίγο χωρίς να μιλάει. Βιαζόταν όμως. Έπρεπε να φύγει γρήγορα. Είχε να πάει να δει ένα μαθητή της άρρωστο. Είχε ηλαρά. Κι ύστερα είχε ένα σωρό γραπτά να διορθώσει όλη νύχτα και να πάει να κάνει και ένα μάθημα αριθμητικής σε ένα μικρό στο σπίτι του πριν νυχτώσει. «Λοιπόν, Ερίκο», μου είπε φεύγοντας, «την αγαπάς ακόμα τη δασκάλα σου τώρα που μπορείς και λύνεις δύσκολα προβλήματα και γράφεις μεγάλες εκθέσεις?» Με φίλησε, κατέβηκε τη σκάλα, εκεί κοντοστάθηκε, γύρισε το κεφάλι της και είπε, «Μη με ξεχάσεις, Ερίκο, έτσι?» «Ω, καλή μου δασκάλα, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, μα ποτέ. Και όταν ακόμα μεγαλώσω, θα σε θυμάμαι και θα έρχομαι να σε βλέπω. Και κάθε φορά που θα περνάω πλάι σε ένα σχολείο και θα ακούω τη φωνή κάποιας δασκάλας, θα νομίζω πως είναι δική σου και θα θυμάμαι ξανά τα 2 χρόνια που πέρασα στο σχολείο σου, εκεί που έμαθα τόσα πράγματα, όπου τόσες φορές σε είδα άρρωστη και κουρασμένη, πάντα όμως πρόθυμη, πάντα ανήσυχη, απελπισμένη, όταν κάποιος μικρός δεν κρατούσε καλά το μολύβι του, γεμάτη αγωνία όταν κάποιος επιθεωρητής μας ρωτούσε, ευτυχισμένη όταν απαντούσαμε σωστά, πάντα καλή και στοργική μάνα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, μα ποτέ, καλή μου δασκάλα».